Εγώ, κύριε Πρόεδρε, απλά θέλω να χαιρετήσω την μετατόπιση του κ. Θοδωράκη στη δευτερολογία του σε σχέση με την αρχική του ομιλία, διότι στη δεύτερη ομιλία του μας είπε ότι εντάξει, δεν είναι ότι τα δώσαμε όλα, τα συμφωνήσαμε όλα, τα παραδώσαμε όλα, όπως ήταν η βασική γραμμή των συγκροτημάτων του τύπου των fake news στη χώρα, που δεν έχουν καμία σχέση, κύριε Θοδωράκη, με το 2014, υπήρχαν και το 2014 για να στηρίζουν κυβερνήσεις που επέβαλαν την πιο άθλια αντικοινωνική πολιτική, χαρακτηρίζοντάς την φιλολαϊκή, που κάνανε τη νύχτα μέρα. Και που σήμερα, όταν δεν έχουν τι να πούν, διότι τους αποστομώνουν οι εξελίξεις, ανακαλύπτουν πανούκλα και χολέρα στα νοσοκομεία. Αυτά είναι τα fake news. Αλλά δεν θέλω να σηκώσω τους τόνους, με συγχωρείτε, αλλά παρασύρω. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσω το γεγονός ότι στην πρώτη σας ομιλία ήσασταν σε αυτή τη γραμμή, στη δεύτερη ομιλία μας είπατε το πρόβλημα δεν έχουμε σχέδιο. Έχουμε σχέδιο, κύριε Θοδωράκη. Με σχέδιο αναβαθμίστηκε ο διεθνής ρόλος και το κύρος της χώρας. Με σχέδιο η χώρα αυτή που ήταν ο παρίας, το μαύρο πρόβατο, που οι ηγέτες μεγάλων και ευρωπαϊκών χωρών δεν θέλαν ούτε να φωτογραφηθούν δίπλα στους Έλληνες ηγέτες, ή που πήγαιναν να χτυπήσουν την πλάτη ή να τους πούνε κάντε τα μαθήματά σας, και μέσα σε 2,5 χρόνια όλοι οι ηγέτες των σημαντικότερων δυνάμεων του πλανήτη έχουν περάσει από την Ελλάδα. Έχω επισκεφθεί εγώ με επίσημες προσκλήσεις τις πρωτεύουσες των χωρών αυτών και αναγνωρίζουν το διεθνή ρόλο της χώρας όχι μόνο ως μιας δύναμης που υπερασπίζεται αξίες, αλλά και ως μιας δύναμης που παίζει ζωτικό ρόλο σε μια ευαίσθητη περιοχή, υπερασπιζόμενη την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη συνεργασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όποιος δεν θέλει να τη δει την πραγματικότητα, προφανώς το κάνει για λόγους επικοινωνιακών σκοπιμοτήτων. Αλλά ο ελληνικός λαός αυτό το αναγνωρίζει. Σε ό,τι αφορά τώρα 2-3 επί της ουσίας ζητήματα, και θα κλείσω με αυτό. Κύριε Θοδωράκη, πράγματι για μένα είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, και ξέρετε και σε μια συνέντευξή μου τόνισα, εγώ δεν πήγα εκεί για να εκπροσωπήσω μια παράταξη, αλλά πήγα ως Έλληνας Πρωθυπουργός, κουβαλώντας τις απόψεις, τις θέσεις, τις αξίες της παράταξης, δεν τις άφησα στη γωνία. Όλοι γνωρίζανε ποιος είμαι όταν πήγα εκεί. Είμαι αυτός που πριν από ένα χρόνο βρέθηκα και στην Αβάνα και εκφώνησα τον επικίδιο του Φιντελ Κάστρο. Δεν το ξεχάσανε αυτοί που με προσκαλέσανε, δεν πάθανε αμνησία. Αλλά εκεί βρέθηκα ως ο Έλληνας Πρωθυπουργός που υπερασπίστηκα τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Το αν είναι απτά ή δεν είναι απτά αποτελέσματα στα κρίνει ο ελληνικός λαός. Κάποιοι βεβαίως στεναχωριούνται γι' αυτό. Κάποιοι φαντασιώνονταν ότι θα ζήσουμε νύχτες 15 ξανά. Τις φαντασιώστηκαν και στην πρώτη αξιολόγηση και στη δεύτερη. Στην τρίτη πια μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Κάποιοι στεναχωριούνται που βλέπουν ότι όλοι οι εταίροι μας πια αναγνωρίζουν ότι οι θυσίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες και δεν θα πάνε χαμένες. 6% έχει μειωθεί η ανεργία. Είναι πολύ. Λίγο είναι. Από τότε που αναλάβαμε. Διότι κάποιοι άλλοι πριν είχαν φροντίσει να λαιλατήσουν και να την οδηγήσουν από το 8% στο 27%. Χάθηκε 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Μειώσαμε αυτή την μεγάλη απώλεια. Κερδίθηκαν 400.000 θέσεις εργασίας. Χρειάζεται να δώσουμε μάχη και θα δώσουμε μάχη για να βγει η χώρα από την κρίση. Αλλά το γεγονός ότι η χώρα πια ανακτά το ρόλο της και μπορεί να έχει έναν ισχυρό πλέον ρόλο, μια δύναμη σταθερότητας, αλλά και μια δύναμη που παίζει ενεργό ρόλο μέσα από τις τριγωνικές συμμαχίες μαζί με την Κύπρο, με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, μέσα από τον ενεργό μας ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σύνοδο του Νότου, τις συμμαχίες που έχουμε συγκροτήσει, μέσα από τον ενεργό μας ξανά ρόλο στα Βαλκάνια, δεν είμαστε του πεταματού και της καρπαζιάς πια, όσο και αν κάποιοι αυτό δεν θέλουν να το καταλάβουν. Το πιο σημαντικό όμως, κύριε Θοδωράκη, ήταν ότι όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ,
Τα μηνύματα που εξέπεμπε ήταν ότι το ζήτημα του ελληνικού χρέους είναι μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Βρείτε τα εσείς. Ουσιαστικά έλεγε με δύο λόγια, άφηνε να εννοηθεί, ότι ας το λύσει ο Σόιμπλε, είναι δικό του θέμα. Όταν εννοούσε ευρωπαϊκό θέμα. Και σήμερα έχουμε την εικόνα, όχι απλωμένη στην πάγια γραμμή της αμερικανικής διοίκησης που είχαμε γνωρίσει κατά τη διάρκεια της θητείας του πρόεδρου Ομπάμα, αλλά να διαβεβαιώνει ότι θα παίξει ρόλο, τον ενδιαφέρει. Η Ελλάδα είναι ένας σταθερός, αξιόπιστος σύμμαχος και δεν είναι μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ξεκίνησαν ή δεν ξεκίνησαν οι δουλειές, αν ενισχύθηκαν ή δεν ενισχύθηκαν οι επενδύσεις, κύριε Θοδωράκη, ένα πράγμα θα σας πω. Από τη μια μέρα στην άλλη δεν θα αλλάξουν τα πάντα. Αλλά η χώρα αυτή, για 5 συνεχόμενα έτη, είχε ύφεση, κάποια στιγμή έφτασε το 11%, 7%, χάσαμε το 25% το καθάριστο εγχώριο προϊόντος. Φέτος θα κλείσουμε με μπροστά το νούμερο 2. Και αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ότι και του χρόνου θα μπορέσουμε να διαψεύσουμε θετικά τις εκτιμήσεις για ύφεση, για ανάπτυξη που μπορεί του χρόνου το 18 να είναι κοντά στο 3%. Αυτά δεν γίνανε από μόνα τους. Δεν γίνονται από μόνα τους αυτά. Βεβαίως υπάρχει το θηρίο της γραφειοκρατίας. Η μάχη που πρέπει να δώσουμε με τα αυτονόητα πολλές φορές σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν έγιναν από μόνα τους όλα αυτά. Η μετατόπιση από τις σκληρές μέρες του 12, του 13, του 15, στις σημερινές μέρες που ξανά αχνοφέγγει μια ελπίδα εξόδου, ανάτασης, δεν έγινε από μόνη της. Βεβαίως, ο ρόλος σας είναι να ασκείτε απολύτευση. Το αποδέχομαι και νομίζω ότι ασκείτε σε μεγάλο βαθμό και καλοπροαίρετε αντιπολίτευση. Αλλά θα πρέπει να μην ταυτίζεστε κι εσείς με τον μπλοκ εκείνο που καθοδηγείται από τα συγκροτήματα των fake news. Διότι ο ελληνικός λαός κρίνει. Και θα κρίνει όλους μας και τα λάθη μας αλλά και τις επιτυχίες μας όταν έρθει η ώρα. Κλείνω λοιπόν λέγοντας, κύριε Θοδωράκη, ότι για πρώτη φορά υπάρχει όχι μονάχα η δυνατότητα εξόδου, αλλά και η δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το χαίρεται μονάχα η ελληνική κυβέρνηση, αφορά όλους τους Έλληνες και όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως. Είναι μια σημαντική επιτυχία και εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την υπεύθυνη προσπάθεια, προκειμένου όχι μόνο να αφήσει πίσω της ολοκληρωτικά την κρίση την 7χρονη, αλλά να αφήσει πίσω της και το μοντέλο που μας οδήγησε σε αυτήν. Το μοντέλο που έχει να κάνει όχι μόνο με τη στρεβλή παραγωγική διαδικασία, το στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, αλλά και το μοντέλο της διαφθοράς, το μοντέλο της διαπλοκής, το μοντέλο της διασπάθησης δημόσιου χρήματος, ιδιαίτερα στα εξοπλιστικά. Διότι όλοι γνωρίζουμε σε αυτόν τον τόπο ότι όταν κάποιοι μας βάζανε με πλαστά στοιχεία στην ΟΝΕ, κάποιοι στην Ευρώπη κάναν τα στραβά μάτια, ακριβώς γιατί τότε υπήρχαν αγορές του αιώνα, όχι τώρα. Και επειδή ξέραν ότι δεν έχουμε τα χρήματα να τα πληρώσουμε, μας δίνανε δάνεια από τις τράπεζές τους για να ξεπληρώσουμε τα εξοπλιστικά και τις αγορές του αιώνα και τις μίζες. Και πολλά από αυτά έρχονται στη Βουλή και θα έρθουν κι άλλα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές τις εποχές λοιπόν πρέπει να αφήσουμε πίσω, όχι μόνο την κρίση. Τις εποχές της διαπλοκής, της διαφθοράς, της μίζας, τα στρεβλά που μας οδήγησαν στην κρίση. Και θέλει συλλογική προσπάθεια για να το καταφέρουμε αυτό. Ελπίζω να είσαστε με την ευρύτερη έννοια σε αυτή την συλλογική προσπάθεια με το σωστό μέρος, με τη σωστή μεριά, στη σωστή όχθη του ποταμίου, όπως λέτε και εσείς. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό και ρωτάτε το Σώμα αν δέχεται να λύσουμε τη συνεδρία.